Η εισαγγελική έρευνα έχει ξεκινήσει για το παιχνίδι της Κυριακής μεταξύ άλλων. Όπως αποκαλύφθηκε σε γνωστή αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή, ο νέος αθλητικός και ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κώστας Πυρόπουλος διεξάγει έρευνα για όσοι συνέβησαν. Ήδη ζήτησε το φύλλο αγώνα του παιχνιδιού, την έκθεση του παρατηρητή τη Λίγκα, την έκθεση τη αστυνομία και το οπτοϊκό ακουστικό υλικό. Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξει, ο κύριο Πυρόπουλο προτίθεται να διενεργήσει προκατακτικά στο ποινικό μέρο, αλλά και να ασκήσει σχετικέ πειθαρχικέ διώξει στο ποδοσφαιρικό μέρο. Αλλάζοντας σελίδα, με βλέμμα στον Ιανουάριο και τη μεταγραφική περίοδο συνεχίζει να εργάζεται ο Αργίες Ζιανίκης. Ο ελληνογερμανός τεχνικός, όπως αναφέρει η εφημερίδα Rotterdam, έχει ήδη τσεκάρει δύο παίκτες σε θέσεις που κρίνεται ότι έχει ανάγκη η ομάδα για να υπάρξει ενίσχυση. Και αυτή είναι από τη Super League. Πάντα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Γιάννη θέλει ένα δημιουργικό μέσο, έχοντα ξεχωρίσει δύο παίκτε που καλύπτουν τα το θέλω του και έχει ενημερώσει σχετικά με αυτού του Κονέ Παπαδημητρίου. Ο ένα φέρεται να είναι από τη Γερμανία και αφορά ποδοσφαιριστή τον οποίο γνωρίζει καλά και κρίνει ότι μπορεί να μεταγραφθεί στην Ένωση και να βοηθήσει.